Οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που θα επιβάλλει τελικά ψηφιακά νομίσματα και ψηφιακές ταυτότητες στους πολίτες τους. Η συμφωνία τους έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι κυβερνήσεις μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για να παρακολουθούν τις δαπάνες των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο το ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ζήτησε συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, παρόμοια με τα διαβατήρια εμβολίων κορονοϊού, καθώς και έναν διεθνή ρυθμιστικό φορέα για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι ήθελε τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν ρόλο στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και χαρακτήρισε το ψηφιακό πιστοποιητικό κορονοϊού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλειο μοντέλο για ψηφιακές δημόσιες υποδομές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ψηφιακές ταυτότητες. Πολλοί επικριτές ανησυχούν ότι οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες θα ρυθμίσουν τελικά τα κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια θα τα αντικαταστήσουν αμέσως με ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας, τα οποία στερούνται παρόμοιας ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Παράλληλα λένε ότι αυτές οι προτάσεις ενδέχεται να επιτρέψουν στις κυβερνητικές αρχές να επιβάλλουν ένα σύστημα κοινωνικής πίστωσης και να αποφασίσουν πώς οι πολίτες τους μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματά τους.